Σε τι χρησιμεύει το σύστημα αναφοράς κατά τη μελέτη μιας κίνησης? Ας θεωρήσουμε έναν παρατηρητή στην άκρη του δρόμου και τον επιβάτη ενός κινούμενου αυτοκινήτου που κρατάει στα χέρια του μία μπάλα. Για τον επιβάτη του αυτοκινήτου η μπάλα είναι ακίνητη, αλλά για τον παρατηρητή στην άκρη του δρόμου η μπάλα κινείται έχοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα που συναντάμε καθημερινά και που δείχνουν ότι η κίνηση και η ηρεμία είναι δύο έννοιες που δεν μπορούν να μελετηθούν παρά μόνο όταν καθοριστεί το σύστημα αναφοράς με το οποίο σχετίζονται. Το σύστημα αναφοράς είναι αυτό που καθορίζεται από τη θέση που έχει ο παρατηρητής που μελετά το φαινόμενο. Στο πα... Ας θεωρήσουμε έναν παρατηρητή Τι είναι το άτομο? Άτομο ενός στοιχείου είναι το μικρότερο δυνατό σωματίδιο της ύλης με το οποίο το στοιχείο μπορεί να συμμετέχει στο σχηματισμό χημικών ενώσεων και το οποίο δεν μεταβάλλεται κατά τι χημικέ αντιδράσει. Τα άτομα δεν μπορούν να υπάρξουν ελεύθερα στη φύση και γι' αυτό έχουν την τάση να ενώνονται μεταξύ του σχηματίζοντα πιο σταθερέ μορφέ, τα μόρια. Το μέγεθο των ατόμων είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι αόρατο με το μάτι, ακόμα και με το μικροσκόπιο. Για να γίνει μια τελίτσα απαιτούνται περίπου 2 εκατομμύρια άτομα. Η λέξη άτομο προέρχεται από την ιδιότητα που έχει να μην τέμπνεται. Α το μη ήταν κάτι που πίστευαν παλιά. Τι είναι το μόριο? Μόριο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλη που μπορεί να υπάρχει ελεύθερο στη φύση και να διατηρεί τις ιδιότητες του σώματος το οποίο ανήκει. Αποτελούνται από άτομα τα οποία έχουν συγκεκριμένη γεωμετρική διάταξη στο χώρο. Όταν τα άτομα ενό μόριου είναι ίδια, τότε μιλάμε για μόριο χημικού στοιχείου. Παραδείγματο χάρη, φθόριο, χλώριο, οξυγόνο. Όταν τα άτομα ενό μορίου είναι διαφορετικά, τότε μιλάμε για μόριο χημική ένωση. Παραδείγματο χάρη, χλωριού χονάτριο, αμμονία. Παρατήρηση. Τα χημικά στοιχεία μπορούμε να τα συναντήσουμε στη φύση με τη μορφή κυρίω μορίων, αλλά κάποιε φορές και ατόμων. Όπω για παράδειγμα τα ευγενή αέρια. Ήλιο, νέον, αργό, κρυπτό, ξένο, ραδόνιο. Στι περιπτώσει αυτέ, συμπλήττει το άτομο με το μόριο. Βιβλίο 2, κεφάλαιο 1. Οι Αθηναίοι, έχοντα ω ορμητήριο τη Σάμο, λαιλατούσαν τη χώρα του βασιλιά και έπλεαν εναντίον τη Χίου και τη Εφέσου και προετοιμάζονταν για ναυμαχία και επιπλέον εξέλεγαν ω στρατηγού εκτό από αυτού που υπήρχαν το Μένανδρο, τον Τιδέα, τον Κυφισόδοτο. Ο Λίσανδρο απέπλεψε από τη Ρόδο πλέον και ο Αλκιβιάδης Ερώτηση 1. Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίε. Σελίδα 22 του σχολικού βιβλίου. Να διαβάσετε τις παροιμίες που... Προτού προχωρήσουμε στην επισήμανση των ιδιωματικών στοιχείων των παραπάνω παροιμιών, οφείλουμε να τις διαβάσουμε.